Χθες λοιπόν για το Ισραήλ και για τον εβραϊκό λαό ήταν η μεγάλη γιορτή της εβραϊκής Πεντηκοστής, η γιορτή του Σαβουότ, και αυτή η γιορτή πέρασε με ένα πολύ μεγάλο μπαράζ επιθέσεων της Χεζμπολά από το Λίβανο μέσα στο βόρειο Ισραήλ. 200 και ρουκέτες και πύραυλοι της Χεζμπολά πέφτανε μέσα στις πόλεις του βόρειου Ισραήλ. Βέβαια αυτό συνεχίζεται όλο αυτό το τελευταίο καιρό στο Ισραήλ, όπου δεν έχουμε μόνο το μέτωπο με τη Γάζα, δεν έχουμε μόνο το μέτωπο με τη δυτική όχθη του, την Ιουδαία και Σαμαρία, έχουμε και το μεγάλο μέτωπο με τη Χεζμπολά στο Λίβανο. Και αυτό το Ισραήλ πρέπει να πάρει μια απόφαση. Πρέπει να πάρει μια απόφαση η οποία πρέπει να είναι τελειωτική και αποτελεσματική εναντίον όχι μόνο της Χεζμπολά στο Λίβανο, αλλά και εναντίον όλου του Λιβάνου. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, όπως Γάζα ίσον Χαμάς και Χαμάς ίσον Γάζα, δεν είναι η Χαμάς η κακή και η Γάζα είναι η αθώη, όλοι τους είναι ένοχοι στη Γάζα, όλη η Γάζα είναι οπαδή της Χαμάς, αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Και γι' αυτό λέμε πάντα ότι το τίμημα δεν πρέπει να το πληρώσει μόνο η Χαμάς συγκεκριμένα, πρέπει να το πληρώσει ολόκληρη η Γάζα. Το ίδιο ισχύει παρεμπιπτόντως για την Ιουδαία και Σαμάρια όσον αφορά τις περιοχές όπου κατέχονται από την αραβική ισλαμική κατοχή, ψευτοπαλαιστινιακή κατοχή, είτε μιλάμε για τη Ραμάλα, είτε μιλάμε για την Τζενίν, είτε για την Τουλκάρεμ, είτε για την Ναμπλούς, Σιχέμ κτλ. Κτλ. Όλες αυτές, την Μπετλέχεμ, Βιθλεέμ, όλες αυτές οι πόλεις που κατέχονται από την αραβική κατοχή της ψευτοπαλαιστινιακής διοίκησης, κάθε κάτοικος Άραβας ψευτοπαλαιστίνιος εκεί είναι τρομοκράτης για εμάς, είναι εχθρός θανάσιμος και πρέπει να πληρώσει το τίμημα όλη η ψευτοπαλαιστινιακή διοίκηση και όποιος βρίσκεται κάτω από αυτήν. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για το Λίβανο. Χεσμπολά ίσον Λίβανος και Λίβανος ίσον Χεσμπολά. Χεσμπολάχ. Δεν είναι η Χεσμπολάχ κακή και ο Λίβανος είναι η αθώη. Καθόλου. Ο Λίβανος υποστηρίζει σήμερα τη Χεσμπολά. Η Χεσμπολά σήμερα είναι το ανώτατο κόμμα ισχύς μέσα στο Λίβανο. Και γι' αυτό κάθε Λιβανέζος φέρνει την ευθύνη στο κεφάλι του. Το αίμα στο κεφάλι του κάθε Λιβανέζου. Και όπως σήμερα στο βόρειο Ισραήλ δεν μπορούν να ζήσουν οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ, να μην μπορούν να ζήσουν εν ειρήνη και εν ασφάλεια ούτε οι κάτοικοι ολόκληρου του Λιβάνου. Το τίμημα δεν πρέπει να το πληρώνει μόνο η Χεζμπολά, το τίμημα πρέπει να το πληρώσει όλος ο Λίβανος. Έτσι ώστε να μάθουν να μην ξανασηκώσουν κεφάλι εναντίον του εβραϊκού έθνους. Αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για πρώτη φορά το Ισραήλ κάνει μια πιο ισχυρή κίνηση στον πόλεμο αυτόν στο βόρειο Ισραήλ, και ενώ μέχρι τώρα έχει εξολοθρεύσει κάποιους πώς το λένε, τρομοκράτες, αλλά χαμηλόβαθμους κυρίως της Χεζμπολά, αυτή τη φορά εξοντώνει έναν από τους πιο ισχυρούς ηγέτες της Χεζμπολά στην περιοχή Λιβάνου και Συρίας, τον λεγόμενο Σάμι Τάλεμπ Αμπντούλα, καταλαμμένο το όνομα και η μνήμη του, να καεί στην κόλαση, στην αιώνια κόλαση, και έτσι πρέπει να σταλθεί κάθε άλλος τρομοκράτης, αν μη τι άλλο, πρέπει να έρθει η ώρα που το Ισραήλ θα πρέπει να στείλει τον Αστράλα στις 72 παρθένες του. Θα μου πείτε, δεν θα έρθει κάποιος άλλος στη θέση του? Θα έρθει, αλλά έτσι κι αλλιώς πρέπει να αποτελειωθούν όλοι αυτοί οι ανώτατοι τρομοκράτες, όπως ο Σινουάρ της Χαμάς, όπως ο Ανία της Χαμάς, κάθε ηγέτης της Χαμάς, κάθε ηγέτης της Χεζμπολά, κάθε ηγέτης της Φάταχ, κάθε ηγέτης κάθε ψευτοπαλαιστινιακής άλλης και τρομοκρατικής ισλαμικής οργάνωσης, θα πρέπει να ξέρει ότι θα έρθει επάνω του το τέλος. Είναι σαν όπως η Αμερική. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Και τον έστειλε εκεί που τον έστειλε. Έτσι πρέπει να γίνει με κάθε ανώτατο τρομοκράτη. Και ας έρθουν μετά πίτα κι άλλοι. Είναι αυτό που λένε ότι κόβεις τα νύχια σου, σωστά. Και κάποιοι σου λένε αφού θα ξαναμεγαλώσουν, γιατί τα κόβεις. Όχι. Αφού θα ξαναμεγαλώσουν, θα ξανακόψεις. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι η κατάσταση. Θα έρθει άλλος τρομοκράτης μετέπειτα και αυτός θα τον στείλουμε στις 72 παρθένες του. Κατευθείαν. Αυτό πρέπει να γίνεται. Το πρόβλημα όμως είναι τώρα ότι το Ισραήλ βρίσκεται κάτω από την πίεση του επιτελείου Biden. Το οποίο επιτελείο Biden διαμέσου του Blinken που ξαναήρθε στο Ισραήλ να ξαναπιέσει το Ισραήλ κάθε τόσο του κερδάκι το ίδιο τραγγελαφικό σενάριο. Λοιπόν, αυτό το επιτελείο Biden είναι που μαθαίνει εμπόδια στον πόλεμο με τη Γάζα.
Είναι το ίδιο επιτελείο Biden που φέρνει εμπόδια στον πόλεμο με το Λίβανο και εναντίον τη Χεζμπολά. Γιατί χαϊδεύουν τη Χεζμπολά οι Αμερικάνοι, οι Liberals. Χαϊδεύουν τη Χαμάς. Χαϊδεύουν το Ιράν. Και πρέπει το Ισραήλ να παραχθεί από αυτή την πίεση. Παρεμπιπτόντως μας πιέζουν τόσο και τόσο να σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα. Να σταματήσουμε τον πόλεμο στη Γάζα και να κάνουμε συνθηκολόγηση με τη Χαμάς. Και ποιος αρνείται πια και πάλι και πάλι και ποιος αρνείται τη συνθηκολόγηση, η ίδια η Χαμάς. Η ίδια η Χαμάς βέβαια είναι τόσο πικρό το θέμα ότι πρέπει να περιμένουμε από τη Χαμάς να αρνηθεί. Αντί να πούμε εμείς μέχρι εδώ και φτάνει πια. Δεν κάνουμε καμία συνθηκολόγηση με τη Χαμάς. Τους ομήρους μας θα τους απελευθερώσουμε διαμέσου της δύναμης. Διαμέσου των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και να ξέρει το κάθε σκουλίκι της Γάζας να ξέρει κάτι πολύ απλό. Να ξέρει κάτι πολύ απλό. Πήρατε δικούς μας ανθρώπους, το λαό μας, τα παιδιά μας, τους νεαρούς μας και τους κρατάτε ομηρούς. Το αίμα στο κεφάλι σας, αυτό που έγινε με τη βοήθεια του Θεού το προηγούμενο Σάββατο με την απελευθέρωση των 4 ομήρων, το πιο καλό πράγμα από όλα είναι ότι το Ισραήλ για πρώτη φορά έβγαλε τα γάντια και εξολόθρευσε πόσους, 270 λένε κάποιοι, 300 ψευτοπαλαιστίνιους τους έστειλε στην κόλαση, τους έστειλε στις 72 παρθένες τους. Έτσι πρέπει να γίνεται. Να ξέρει ο κάθε γαζιώτης, ο κάθε κάτοικος της Γάζας ότι το αίμα στο κεφάλι του και ότι θα πληρώσει ακριβά το τίμημα αυτός και όλοι τους. Θέλουν να γίνουν ανθρώπινες ασπίδες της Χαμάς, να τους στείλουμε στην κόλαση. Μια και καλή όλους τους. Χωρίς να παίζουμε τα παιχνίδια, ναι μεν, αλλά είναι άμαχοι τρίχες. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνεται. Αυτό πρέπει να γίνεται και κάθε τόσο και λιγάκι να γίνει κατανοητό ότι το Ισραήλ ήρθε εδώ για να νικήσει από τον πόλεμο μέχρι τέλους. Και πρέπει να πει ένας φραγμός σε όλο αυτό το θέμα των αμερικανικών πιέσεων. Το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει σταθερό και να βάλει στην άκρη την Αμερική, όχι την Αμερική σαν Αμερική, βασικά το επιτελείο Biden, ένα σάπιο επιτελείο το οποίο ευχόμαστε να πέσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στις επόμενες εκλογές που θα έρθει ο Τραμπ. Αυτό πρέπει να γίνει με τη βοήθεια του Θεού και μέχρι τότε πρέπει να είμαστε στανεροί και ισχυροί στις θέσεις μας, τόσο στον πόλεμο στη Γάζα, όσο και ένα πόλεμο το οποίο πρέπει να τον ξεκινήσουμε τώρα. Τώρα, χωρίς καθυστερήσεις στο Λίβανο. Όχι μόνο εναντίον της Χεζμπολά, εναντίον ολόκληρου του Λιβάνου. Και όπως η Γάζα έγινε λαμπόγιαλο και πρέπει να γίνει ακόμα περισσότερο λαμπόγιαλο, έτσι πρέπει να γίνει λαμπόγιαλο ολόκληρος ο Λίβανος. Για να καταλάβουν όλοι οι εχθροί του λαού του Ισραήλ ότι δεν πρόκειται να ξανακάνουν μια 7η Οκτωβρίου. Γιατί αν ξανακάνουν μια 7η Οκτωβρίου, θα τους έρθει πως θα πληρώσουν το τίμημα ακόμα πιο ακριβά. Ακόμα πιο ακριβά. Έτσι θα τους κοπεί ο βήχας. Μέχρι τέλους. Να γευτούν χίλιες νάκμπα, χίλιες καταστροφές, ακόμα περισσότερες. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ελφόμαστε με τη βοήθεια του Θεού το Ισραήλ σύντομα να αναλάβει το ένα πόλεμο, όχι μόνο εναντίον της Χεζμπολά, εναντίον ολόκληρου του Λιβάνου, στο βόρειο Ισραήλ, έτσι ώστε να φέρει ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ, όπως και να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι την απόλυτη Ισραηλινή νίκη. Συνεχίζουμε. Παρεμπιπτόντως σήμερα κλείνουν, είμαστε στις 251 πια ημέρες του πολέμου και συνεχίζουμε ακάθεκτοι με τη βοήθεια του Θεού.